Πάω 24 ξεκινάει στο Λίμπερο. Λίγο μετά τις 12, τι λίγο, 12 λεπτά είναι. Μέχρι και τις 2. Με Ελένη Μπούντο εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Ελένη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλημέρα. Επειδή είσαι από τις 10 εσύ εδώ πέρα, λες καλησπέρα. Εμείς λέμε καλημέρα. Πολύ μπασκετική θα την κάνει σήμερα την εκπομπή. Θεωρώ. Τι ωραίο. Με μεταγραφές, με παιχνίδια φιλικά το απόγευμα στο Παλατάκι. Τι έχεις ωραίο. Πολύ μπάσκετ σήμερα. Γιατί κατά βάθος είσαι μπάσκετ πάνω απ' όλα. Εννοείται. Είσαι πολύ μπασκετικό. Το μπάσκετ πάνω απ' όλα. Εγώ θα κρατήσω τη σημαία την ποδοσφαιρική ψηλά. Έτσι, ναι. Με όλα τα νέα από το στρατόπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας, γιατί υπάρχει και ένα παιχνίδι. Τι σου έγραφε άλλο στο μήνυμα. Θα σκάψουμε τούνελ για να μπούμε στην Τούμπα. Ο κόσμος ανυπομονεί, δεν το έχεις καταλάβει. Όλοι ρωτάνε πώς θα μπουν στην Τούμπα νωρίτερα από τον Δεκέμβριο. Στη Ριζούπολη παίζει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Και θα έχει και τρεις θύρες για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στη Ριζούπολη παίζεται. Και είσαι Θεσσαλονικιός τώρα και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αθηναίος ο ΠΑΟΚ της θα δει νωρίτερα. Γιατί δεν μπορεί να πάνε από εδώ. Εντάξει, από εδώ Αθήνα. Πώς θα πάνε, από παντού θα πάνε. Κοίταξε, αν είναι οι τέσσερις μεταγραφές. Δεν θα είναι, δεν θα είναι. Και αλλά... Εντάξει, παιδί μου, τι σχέση έχει τώρα. Δεν είναι εδώ βαθμοί. Όχι, θέλω να σου πω. Οι βαθμοί παίζονται. Υπάρχει μία. Η παλιά ομάδα θα παίξει. Το έχει αναγάγει σε παιχνίδι ζωής και θανάτου. Do or die, μιλάμε για τρίτη αγωνιστική. Και θέλω και ένα να μου το μεταφράσει. Έχω ένα κείμενο, το γράφω και στη Φόρτσα. Ναι. Να μου το μεταφράσει σε διάφορες γλώσσες. Σερβικά, ρουμάνικα πρώτα απ' όλα. Ρουμάνικα πρώτα απ' όλα. Σερβικά. Ναι. Ναι. Πορτογαλικά, ισπανικά. Εντάξει, εκεί προς Αργεντινή, Βραζιλιάνικα και αυτά θα καλυφθούν. Ιταλικά. Ναι. Τι άλλο, Κροάτικα. Κροάτικα. Βοσνιακά. Αυτά. Τι μιλάνε αυτοί. Τι βοσνιακά. Τι μιλάνε αυτοί. Κρότο. Θα καταλάβει εκεί. Θα του μαζέψει όλους εκεί ο ένας και θα τα κάνει μια σαν την Κουσλάβικα. Μάλιστα. Και ελληνικά. Για να καταλάβουν τι γίνεται. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να δίνονται εξηγήσεις. Δηλαδή είσαι στο ΠΑΟΚ, βλέπεις τι γίνεται, ξέρεις πώς ξεκίνησες, πώς τα έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου, γενικά μιλάμε, και έχεις προβλήματα, δεν είναι ακόμα οι μεταγραφές σου έτοιμες να μπουν, παίζεις εκτός έδρας στην Αθήνα που παραδοσιακά δεν είσαι και πολύ δυνατός. Νιώθεις τι θα γίνει άμα δεν κερδίσεις. Νιώθεις τι θα γίνει άμα κερδίσεις. Γιατί το πρόγραμμα είναι ωραία έτσι στρωμένο. Έχει εντός έδρας παιχνίδια. Έχει Λάρισα. Έχει Λαμίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχεις και ένα στόχο. Τα βάζεις όλα αυτά μαζί. Τώρα που δεν είσαι καλά και το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει τίποτα για να στρώσεις λίγο. Και δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Αλλά έλα που χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι η μόνη, γιατί όλο από το κλίμα που εισπράττω και με σένα μιλώντας και με τους έξω εδώ πέρα, ότι δεν μπορώ να αναγάγω το παιχνίδι της Δευτέρας σε τελικό που το έχετε χαρακτηρίσει όλοι. Δηλαδή, αν χαρακτηρίσω από τρίτη αγωνιστική έτσι το είναι. Παιχνίδι απέναντι στον έτσι Απόλλωνα παίρνεις πρωτάθλημα. Τελικό. Αλλά πού να ξέρεις πώς παίρνει πρωτάθλημα, το έχεις ξαναπάρει. Γενικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι είναι πρωτάθλημα, εγώ ηλικιακά τουλάχιστον. Για όσου είναι εντός. Ναι, και ειδικά πρωτάθλημα Ελλάδας. Ναι, αν θες να λέγεσαι ΠΑΟΚ, αν θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, αυτά τα παιχνίδια τα καθαρίζεις πριν τη έντρα. Τώρα δεν καθαρίζεις, δηλαδή ούτε το διπλό δεν καθαρίζεις τώρα, προς το παρόν. Μετά υπάρχει μια προοπτική, από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας, να Δημήτρη. Το καθαρίσεις. Τώρα δεν είναι είσαι καλά. Νοτροπίας. Δεν είσαι καλά τώρα να καθαρίσεις ούτε την ΚΑΠΑ 20. Η οποία είναι ομαδάρα παρεμπιπτόντως. Ούτε το Βόλο. Ναι, ναι. Άμα παίξει τώρα η ΚΑΠΑ 20 του Γκαρσία με αυτούς που βλέπαμε, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση, τρία θα τους έβαζε. Δεν τους βλέπουνε. Γιατί δεν κατεβάζουμε λοιπόν την ΚΑΠΑ 20 κάτω, αφού εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την εβδομάδα, όλο αυτό το διάστημα. Ο Μαδάρε ΚΑΠΑ 20 φέτος είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά, να το έχετε στο μυαλό σας, είναι φοβερή η ποιότητα που έχει. Το θέμα είναι, Δημήτρη, από την ΚΑΠΑ 20 να προβιβάζονται και παιδιά και ποδοσφαιριστές και να τροφοδοτούν την μεγάλη ομάδα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι αν θα κάνει ο Μαδάρα η ΚΑΠΑ 20 ή αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Σαφώς και αυτό είναι ένα ζητούμενο, αλλά δεν είναι το βασικό για τον ΠΑΟΚ, αν η ΚΑΠΑ 20 θα πάρει το πρωτάθλημα. Κι όμως, πρωταθλητισμός, αυτό. Αυτό ποιος έχει πάρει πρωτάθλημα, έστω και στην ΚΑΠΑ 20 όπου έχει παίξει, κανείς. Το πήρε η γενιά των Κουλούρη, Πόζογλου. Ναι. Δελιανίδη, τότε, θυμάσαι, ΚΑΠΑ 17. Στην Ξάνθη. Μπράβο, ναι. Με τον κόλ του Κουλούρη. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζονται και πολλά-πολλά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Κανονικά δεν χρειάζονται και πολλά-πολλά.
για τη σημασία του αγώνα στη Ριζούπολη, που έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά είναι και μια περίεργη έδρα για τον ΠΑΟΚ. Ένα φίλο γράφει: μόνο και μόνο που σε περίπτωση γκέλασμένη στο μείον 4 ή μείον 5 είναι ξεκάθαρα τελικό. Για μένα δεν το συγκρίνω, δεν το συγκρίνω με άλλε ομάδε, γιατί δεν θα κάνει κανεί, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κανεί 25 νίκη σε 30 μάτς, 24 κτλ. Θα έχει αρκετέ γκέλε φέτο. Το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ, το πώς θα καταφέρει λίγο να στρώσει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το κλίμα και η ομάδα, που ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα και δεν έχει κορμό, γιατί ήρθαν οι νέοι, το παλεύουν, οι παλιοί δεν ξέρω πώς κοιτάνε τους νέους και τι θα γίνει, γιατί θα έχει και τέτοια θέματα, φυσικά. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, γιατί μετά τα προβλήματα διωγγώνονται. Αποτέλεσμα για να μειωθούν τα προβλήματα εντός ομάδας. Για να πέσουν οι τόνοι. Για ναι. Να αποφορτιστεί λίγο αυτή η πίεση του κακού ξεκινήματος και της γκέλας στην πρώτη αγωνιστική. Ναι. Έχουμε 2-3 μέρες, έχουμε και τη Δευτέρα, να δούμε τι συμβαίνει και με τον Απόλλωνα και με τον ΠΑΟΚ, να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι σωστό να τους ξεχωρίζεις τώρα, οι τέσσερις καινούργοι τα λοιπά, τρέχα γύρευε. Από όλη την ομάδα... Επειδή ενσωματώθηκαν στο τέλος, ναι, οι τέσσερις, θα λείψουν γενικά. Ο Βιερίνια, ποιος άλλος λείπει? Μαουρίτσιο. Από όλους γενικά. Έχουν προβλήματα ο Κρέσπο. Ο Ζαμράνο θα αγωνιστεί? Δύσκολα. Γιατί έχουν και μεγάλη αγωνία στο Περού. Δύσκολα. Το ξέρεις ότι κάθε μέρα ασχολούνται, ναι, ναι, με τον Ζαμπράνο. Καλό είναι αυτό. Όχι, επιστρέφει στην εθνική του Περού. Έχει να αγωνιστεί από πέρυσι το Μάρτιο το 2016. Mm. Όχι, δεν. Υπάρχουν μάλλον πιθανότητες να αγωνιστεί την Δευτέρα και να κάνει τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ. Έτσι λέει όχι, ο ίδιος, έτσι θέλει ο ίδιος, αλλά δεν είναι πιθανό. Όχι. Όχι, ο βοηθός του Ομοσπονδιακού Τεχνικού έδωσε μια έμεση απάντηση στους κομμένους εντός εισαγωγικών της εθνικής. Καθημερινά του Περού ασχολείται με τον Ζαμπράνο. Καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα από την πατρίδα του. Έχει ένα πολύ δυνατό όνομα εκεί. Και αν δεις και τα μηνύματα που του στέλνουν στους προσωπικούς του λογαριασμούς με φόντο τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ, μετράει ο Ζαμπράνο στο Περού πολύ. Βεβαίως. Και εδώ μετράει. Και εδώ μετράει. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι και σε κάποιες, ας πούμε έτσι, πώς το πω, δημοσκοπήσεις, γκάλοψε. Σε συζητήσεις αν επίσημα, επίσημα, σφιγμομετρήσεις που μετριούνται ή στα λόγια, θεωρείται από τον κόσμο η πιο σημαντική μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Και από αυτή είναι του Βιερίνια. Ναι, ναι, και όμως. Ναι. Και όμως. Είναι πολλοί που το πιστεύουν. Δεν μπορώ να εκτιμήσω τι έχει παίξει ρόλο. Μάλλον ο δυναμισμός με τον οποίο αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής. Γιατί αυτό να περιμένουμε... Να περιμένουμε ένα πολύ σκληρό αμυντικό, έναν παίκτη που δεν μασάει να μπει στη φάση. Έχει, όπως έχω ακούσει ανθρώπους ειδικούς να τον κρίνουν, έχει πολλά συν, έχει κάποια μείον. Στο ένας με έναν, έχω ακούσει φίλο που τον έχει δει πολλές φορές, να μου λέει ότι δεν είναι Κρέσπο στο ένας με έναν. Ο Κρέσπο εκεί έχει μια... ένα πλεονέκτημα. Τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει. Αν θέλετε να το εξηγήσετε, εσείς που έχετε ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τον Ζαμπράνο σε σχέση με τον Βιερίνια, που το ξέρουμε. Να σου δώσω εγώ μια δική μου εξήγηση, ναι, έτσι, σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς να έχω δει τον Ζαμπράνο να αγωνίζεται. Σου βγάζει μια προσωπικότητα. Και επειδή στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε προσωπικότητες πολλές, ψάχναμε τον παίχτη ηγέτη μέσα στο γήπεδο. Αυτός με το καλημέρα σου το έβγαλε. Ότι μπορεί να τραβήξει την ομάδα, ότι έχει το πάθος, ότι έχει το τζαμπουκά, ότι δεν τον παίρνει από κάτω εύκολα. Γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος ταυτίστηκε. Ο Βιερίνια, όχι ότι είναι πιο light στο θέμα ηγέτης, ο Βιερίνια είναι πιο παθιασμένος, πιο συναισθηματικός. Ο Ζαμπράνος βγάζει μια σκληρότητα, ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα που λείπει από τον ΠΑΟΚ, που έλειπε από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία μια χρόνια. Μια και λες για προσωπικότητες και για αρχηγούς, ελπίζω οι 7 αρχηγοί τώρα που ήρθαν και άλλοι να μην γίνουν 10.
Γιατί να μην βγάλουμε μια ενδεκάδα αρχηγών. Το παγκόσμιο ρεκόρ το έχει ήδη ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ανάγκη να το μεγαλώσει. Ένα από τα φοβερά που έγιναν το καλοκαίρι, από τα απίστευτα που έχουν γίνει αυτό το καλοκαίρι, η ανάδειξη 7 αρχηγών. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα. Όχι μια... στην Ελλάδα γενικώ, νομίζω, με 7 αρχηγούς. Σε μια ομάδα. Μόνο στον Ουάρντα δεν δώσανε πυροβραχιόνιο. Να τον χαίρονται και αυτόν. Άλλο φοβερό το οποίο συνέβη το καλοκαίρι. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά που συνέβη το καλοκαίρι. Τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, τα έζησε, τα πλήρωσε. Τα κατέγραψε η ιστορία. Ναι, καταγράφηκαν όλα. Όλα έτσι. Και ήρθε η κεφαλιά στο τέλος ως μια τιμωρία για όλη αυτή την, για όλο αυτόν τον παραλογισμό του καλοκαιριού στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω όμως. Να σου κάνω μια παρένθεση εδώ. Ναι, ναι. Και ο Πρίγιοβιτς δεν μου κάνει για ηγέτης που μπορεί να τραβήξει. Ναι, είναι αυτός που θα καθαρίσει το παιχνίδι. Αλλά με το ύφος του, το συνομπισμό του, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει και να σμπρώξει τους παίκτες του. Θα δούμε. Προσωπική άποψη και αυτή, έτσι. Θα δούμε. Πολύ καλό για τον Ελκαντουρί, γιατί αυτόν θα δούμε να ξεκινάει. Και υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί από το ξεκίνημα να κάνει τη διαφορά εκεί μεσοπτικά. Και στη θέση 10 που προορίζεται να παίξει. Αλλά έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε παίχτη, ακούστε νωρίτερα, από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για τον Τρις. Έτσι λέγεται ο Αμερικανός. Που όπως γράφει και ο Σταύρος ο Κόλκας στη μεταξύ μας συνεννόηση, σε κάποια βιντεάκια εμφανίζεται λίγο πιο μαύρο, σε κάποια βιντεάκια είναι λίγο πιο άσπρος. Ναι, γενικά τον λες και σαν μυγά. Δεν είναι το χρώμα του τόσο... Αλλά μπορώ να μας έχει τις επιδόσεις σου το είπε αυτό. Όχι. Γι' αυτό είπα ότι μας ενδιαφέρει στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για την τελευταία επιλογή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα θυμηθούμε τι έψαχνε ο ΠΑΟΚ, τι λέγονταν και τελικά τι έχει αποκτήσει. Αλλά θα ενημερώσουμε και για όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αυτό το τριήμερο. Είναι συνεχόμενα μάτς, συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια, τουρνουά, μαυροσκούφια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία. Και αφού ολοκληρώθηκε και το puzzle των μεταγραφών στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, μπορείτε και σήμερα να πάρετε μια πρώτη γεύση. Δεν θα δείτε βεβαίως τον Τρις, αλλά θα δείτε. Ούτε το Χαραλαμπόπουλο. Ούτε το Χαραλαμπόπουλο. Ναι, έχει ένα. Γιατί είναι στα πιτς. Είναι, ναι, σε αποθεραπεία. Είναι θα προφυλαχθεί για σήμερα. Ωραία. 7 η ώρα ΠΑΟΚ, Γκαζιαντέπ. Το πρώτο φιλικό του δικεφάλου της νέας ομάδας του Παπαθεοδόρου. 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Νέα ομάδα, νέος προπονητής, μεταγραφές, άλλη φιλοσοφία, περιέργεια για αυτόν τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για αυτό που χτίζεται, για αυτό το οποίο θα δούμε μέσα στην σεζόν. Ο 5-12 γράφει... Την εφήρωση του Ολυμπιακού πρέπει να είναι. Τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα κάνει 21. Δηλαδή την 21η ήττα στη Ριζούπολη. Σόπα, τόσες πολλές έχει. Δεν μας πάει η Ριζούπολη. Γιατί το ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του και δεν το βλέπω με Λουτσέσκου. Όταν θα φορμαριστεί ο Ολυμπιακός θα κουνήσει μαντήλι. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν είναι στα καλά του. Για να έρθει στα καλά του πρέπει να αρχίσει να κερδίζει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο ποδόσφαιρο ως φάρμακο από τη νίκη. Κοίτα αυτή τώρα την... που θα αρχίσει να μας αγχώνει για το παιχνίδι της Δευτέρας. Απορώ πως δεν έχουν αγχωθεί ακόμα. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση σε πολύ λίγο από τώρα... για ένα από τα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Έχουμε και το μπάσκετ για την συνέχεια. Και φυσικά τα μηνύματά σας στην σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τα διαβάζουμε, τα κουβεντιάζουμε εδώ παρέα με τον Δημήτρη και φυσικά FM κενό 54526. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και πριν ξεκινήσουμε να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, και ενώ βλέπουμε ότι στην Αθήνα πάει να οριστικοποιηθεί η επιστροφή του Λιμπερόπουλου ως τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, μια και έφυγε ο Σουηδός, ο Μαϊστόροβιτς. Γενικότερα βλέπουμε την τακτική... Ανακατατάξεις στελεχών, ναι, και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Α, ναι.
Βλέπουμε και την τακτική της ΠΑΕ Ολυμπιακός να γκρινιάζει, να δημιουργεί εντυπώσεις πριν από τα παιχνίδια. Βγάζουν μια ανησυχία για την αλλαγή σκηνικού. Το παλεύουν από τη δική τους πλευρά. Θα δούμε τι θα πετύχουν και αν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Ξάνθη Ολυμπιακός το παιχνίδι, αύριο. Κοίταξε, γκρίνιαξε, κάτι κερδίζεις. Κράξε. Όπως ο Παναθηναϊκός. Θυμάσαι την περσινή χρονιά. Γελάει ο κόσμος, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι πέτυχαν στο τέλος. Μια με την πίεση από εδώ με τα δημοσιεύματά τους, μια με την γκρίνια, μια με τις διαρροές. Κάτι πέτυχαν με τη διαιτησία. Πέρσι θυμάμαι τον Παναθηναϊκό σε μια μόνιμη γκρίνια. Κάτι είναι και αυτό μια τακτική. Γνωστή, αλλά έχει αποτέλεσμα όπως φαίνεται. Ο 5-12 είναι τόσο σχετικός με το άθλημα που έβγαλε τον Μαουρίτσιο χειρότερο του κάτσε, όπως και όλες τις μεταγραφές μας αποτυχημένες. Θετική άβρα, καλό κλίμα. Τώρα έτσι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Είναι ακροατές που ξέρουν και τα νούμερα των άλλων ακροατών και τις απόψεις τους. Μάλιστα. Είναι και αυτό, έχει και αυτό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με ό,τι συμβαίνει ποδοσφαιρικά αλλά και μπασκετικά σήμερα. Εκεί υπάρχει πλούσια επικαιρότητα και παιχνίδι, με το που επιστρέψουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Βλέπουμε βιντεάκια στο ΠΑΟΚ 24 από τον Μπράντον Τρις, τον νέο αθλητή που υπέγραψε με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα δούμε σε λίγο αν είναι δεδομένα η τελευταία κίνηση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα έχουμε συζητήσεις μπασκετικές σήμερα. Έχουμε αρκετά βιντεάκια. Θα έχετε μια εικόνα για τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Τώρα η αξία του και τα λοιπά θα φανούν στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι από τα βιντεάκια έχουμε μόνο μια πρώτη ιδέα. Που και πέρα για τη σταθερότητα, για τη διάρκεια, για τα πολύ σημαντικά πράγματα, αυτά σε βάθος χρόνου θα φανούν. Και για αυτόν και για όλους τους υπόλοιπους που στελεχώνουν φέτος την ομάδα του ΠΑΟΚ, τη νέα ομάδα του Παπαθεοδόρου. Εσύ βλέπεις βιντεάκια με Τρεις και εγώ βλέπω ποδοσφαιρικά βιντεάκια με Κλάους. Αυτό το βιντεάκι του Αθανασιάδη, το οποίο ανέβηκε πριν από λίγο, ναι, μπορεί να είναι και το θέμα της ημέρας. Πραγματικά, σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Τι ακριβώς γιατί δεν είναι ραδιοφωνικό. Ή είναι ραδιοφωνικό. Μπορούμε να το ακούσουμε. Το λες και ραδιοφωνικό. Νομίζω ότι χωρίς να δώσεις εξηγήσεις, βάλ' το να το ακούσουμε. Χωρίς να πεις τι και πώς. Να το βάλω από το κινητό μου. Από το κινητό μου, λοιπόν, να το βάλω αυτό το... Μην διευκρινίσεις τι είναι, πώς είναι, ποιος είναι, τι γίνεται. Λοιπόν. Βάλ το μόνο και περισσότερα σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Χριστός και Παναγία. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και όμως όλο αυτό που ακούσατε έχει σχέση με τον Στέφανο Αθανασιάδη. Τον πολύ αγαπητό αυτό ποδοσφαιριστή, που φάνηκε πόσο αγαπητός είναι φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ, ακόμα και όσοι τον ξεφώνιζαν, τον έβριζαν με τους πιο βαρύς χαρακτηρισμούς, είπαν μια καλή κουβέντα στο τέλος. Όλοι, σεβάστηκαν, όλοι ναι, θυμήθηκαν να πούν μια καλή σεβάστηκαν, κουβέντα. Λογικό, εντάξει. Σεβάστηκαν ό,τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ένιωσαν ότι εντάξει, είναι ένας από αυτούς, γιατί είναι ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και όμως αυτό το βιντεάκι θα δημιουργήσει πάρα πολλά σχόλια. Σε λίγο το ανεβάζουμε. Το ανεβάζουμε σε λίγο. Ανεβαίνει τώρα, έρχεται το θέμα. Ναι, γιατί είναι και το θέμα της ημέρας, είπαμε έτσι. Το welcome party δηλαδή, του Κλάους. Είναι και αυτός και ο Τρεις. Αυτά είναι τα θέματα της ημέρας προς το παρόν. Ρε τον Αθανασιάδη. Πάμε στο μπάσκετ όμως. Πάμε στο μπάσκετ όμως να ξεκινήσουμε. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο για λίγο πιο πίσω. Αυτά χάνεις τσεκάροντας τον Τρεις. Εγώ τσεκάρω τα υπόλοιπα και εσύ ποιο παίκτη πήρα. Θα τα δούμε σε λίγο στο site. Σφαιρικά όλα. Ναι, ναι, και περιμένουμε και τα σχόλια τα δικά σας. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545 26.
Μη σας πιάνει ενθουσιασμός με το Σαμπράνο. Στη Ρούμπιν δεν έπαιξε ποτέ βασικός ο 5-12. Που η Ρούμπιν είναι χειρότερη του ΠΑΟΚ. Αυτά που λέτε ότι στο Περού είναι φίρμα μπορεί. Τι γράφει ρε. Άνετα να παίξουν αυτοί στην Ευρώπη, η Βοσνία, η Κύπρος, η Βόρεια Ιρλανδία, η Εστονία κτλ. Ο Βερπακόφ ήταν φίρμα της Λετωνίας, αλλά ήταν μέτρο στην Ελλάδα. Συγγνώμη φίλε, δεν βγαίνει πολύ άκρη με το μήνυμά σου. Κάτι θες να πεις για τον Σαμπράνο, αλλά εδώ το ζήτημά μας, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι αφουγκράζομαι για τον Περουβιανό, είναι ο τρόπος που αγωνίζεται. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό για τη συμπάθεια του κόσμου. Αφήνουμε όμως τον ποδοσφαιριστή και πάμε στον καλαθοσφαιριστή γενικότερα, το λέω. Και με μεγάλη χαρά θα δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας, στον υπεύθυνο βεβαίως του γραφείου τύπου, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στον Παναγιώτη τον Χορόζογλου. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Επίσης, με όλους, υγεία, με υγεία. Με υγεία. Με υγεία για όλους, με πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο, με ωραία παιχνίδια, με υψηλότερους στόχους. Με ωραία ομάδα. Ναι, για τις ομάδες γενικότερα, με πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Με... Τι άλλο θες να ευχηθείς? Για να έχει και μια παοξίδικη έτσι νότα. Τι εύχεστε εσείς μεταξύ σας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Να έχουμε την υγεία μας. Αυτό ευχόμαστε. Να έχουμε την υγεία μας για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Όμορφα κάποια. Όλοι να έχουμε την υγεία μας, πρωτίστως οι καλαθοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί είναι που θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι έχει ετοιμάσει ο προπονητής και ό,τι ζητήσει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Τυπικά φαίνονται, αλλά είναι η αλήθεια και η ουσία αυτό. Αφού λες για όμορφα πράγματα, πρέπει να πούμε εμείς και να μεταφέρουμε και εντυπώσεις φίλων, και το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολύ όμορφο είναι το σποτάκι για τα διαρκείας, ότι πολύ όμορφα παρουσιάσατε τους νέους παίκτες, πολύ όμορφα τα βίντεο, πολύ όμορφο το κάλεσμα μέσα στα βίντεο για τα διαρκείας. Είναι ωραίες πρωτότυπες ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Πολύ καλή δουλειά επικοινωνιακά. Ναι, βεβαίως. Μάθαμε κι εμείς καλύτερα τους πρωταγωνιστές φέτος. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν βγήκαμε να μιλήσουμε τώρα για αυτό. Όχι. Για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο... Θα πούμε και τα άσχημα. Εμείς τα αναχωριέσαι. Ναι, δεν είμαστε. Θα πούμε και τα άσχημα. Δώσε μας λίγο έτσι μια ενημέρωση για την τελευταία επιλογή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για τον Τρεις. Πότε υπέγραψε, αν θες, ξέρω πόσο καιρό διαρκεί αυτή η συζήτηση, πότε έρχεται, πότε θα τον δούμε. Εν συντομία να πούμε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως είπε και σε μια συζήτηση που είχε με τους εκπροσώπους του τύπου χθες στο περιθώριο της συνέντευξης, ναι, για τα Μαυροσκούφια, ο κύριος Παπαθεοδόρου, υπήρχε το όνομα του Τρεις περίπου μια εβδομάδα, ήταν μία από τις δύο τελικές επιλογές της ομάδας. Θεωρείται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αυτό ακριβώς που ήθελε η ομάδα σαν συμπλήρωμα στις θέσεις των Γκάρ. Και καλώς εφόντων των πραγμάτων, τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη την άλλη Τρίτη το πρωί, με την προοπτική να ενσωματωθεί άμεσα με την ομάδα και να ακολουθήσει την ομάδα στη Γερμανία. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά το σημερινό φιλικό με την Γκαζιαντέπ και τα δύο παιχνίδια για τα Μαυροσκούφια, θα ταξιδέψει στις 15 του Σεπτεμβρίου για να δώσει δύο πολύ σημαντικά φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά που διοργανώνει η Bayreuth στη Γερμανία. Το πρώτο μάλιστα εξ αυτών είναι με την πρωταθλήτρια Γερμανία, την Bamberg. Να, πολύ ωραία. Στις 16 του μήνα. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία αργούν. Εκεί αναμένεται να είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του προπονητή ο Τρεις. Εσύ που τα παρακολουθείς πάρα πολύ καλά και σε βγάζω τώρα από τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας, θύμισε μας λίγο τι είχε υποθεί για τις ανάγκες του ΠΑΟΚ σε αυτή την τελευταία μεταγραφή. Τι ακριβώς έψαχνε ο ΠΑΟΚ, τι είχε πει ο Παπαθεοδόρου, ένα παίχτη και χθες νομίζω είπε, που θα συμπληρώνει την ομάδα το ίδιο αθλητικός, το ίδιο έτσι, με την ίδια ενέργεια, την ίδια δίψα. Αυτό το οποίο τόνισε ο προπονητής ήταν ότι θέλει για όλους τους παίκτες, θέλει παίκτες ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους να είναι να έχουν κίνητρο. Αυτό το είπε από την
παρουσίαση ακόμη, ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλει στους παίκτες να έχουν κίνητρο. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει όλους. Ποιος δεν έχει κίνητρο, Παναγιώτη? Δηλαδή, ποιο είναι το αντίθετο? Είναι παίκτες οι οποίοι είναι διψασμένοι. Όχι. Είναι παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως κάτι να θέλουν να αποδείξουν. Είναι παίκτες οι οποίοι από την πορεία τους στο μπάσκετ και από τις επιλογές τους φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο επιζητούν. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει ο προπονητής μετά από συνομιλία με τον παίκτη. Γιατί αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό, το να μιλήσεις με τον παίκτη προτού καταλήξεις στην τελική επιλογή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πριν ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Και από εκεί πέρα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι καθαρά τεχνικά θέματα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος τελείωσε πολύ καλό πανεπιστήμιο, έχει μια εμπειρία από την Ευρώπη, έχει παίξει και πέρσι στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και έχει αγωνιστεί και στην Ιταλία, και αυτό που περιμένουμε είναι να δώσει αυτά ακριβώς που θέλουμε στο παιχνίδι της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε, καταλαβαίνω την ανάγκη για κάτι το οποίο έγινε σήμερα. Αλλά τουλάχιστον μέχρι να δούμε τον παίκτη, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σε αυτούς που είναι ήδη εδώ πέρα και προετοιμάζονται κιόλας με ιδιαίτερη αγωνία για το πρώτο παιχνίδι μπροστά στον κόσμο σήμερα το απόγευμα. Εκτιμάς ή μπορείς να μας πεις ότι τελείωσαν οι κινήσεις της ομάδας για το ξεκίνημα της χρονιάς? Ναι, νομίζω ότι... Σίγουρα. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι έτσι θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αφού γκράζεσαι και σε αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δει ο κόσμος τη νέα ομάδα, νέα φιλοσοφία, αυτό παρουσιάστηκε πρώτα απ' όλα με την κορυφαία απόφαση του καλοκαιριού να αλλάξει προπονητής, έτσι, γιατί αυτή ήταν η κορυφαία απόφαση. Νέα φιλοσοφία, νέος προπονητής, πολλοί νέοι παίκτες. Δώσε μας λίγα στοιχεία. Τι βλέπετε εσείς στην ΚΑΕ και με την κίνηση σταδιαρκίας, που πάντα είναι ένας δείκτης? Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι μισοί από αυτούς που έχουν αγοράσει μέχρι τώρα εισιτήρια διαρκείας είναι καινούργοι κάτοχοι, με την έννοια ότι δεν είχαν διαρκείας πέρσι. Το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό δείγμα για αυτό ακριβώς που συζητάμε. Σαφέστατα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ και από εμάς τους ίδιους. Και νομίζω ότι από σήμερα κιόλας θα... Υπάρχει έτσι αυτή η αγωνία και η απορία, και νομίζω ότι το να δούμε την ομάδα και να δει και ο κόσμος την ομάδα σε τρία φιλικά παιχνίδια, το ένα διοργανώνουμε εμείς βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα διάστημα 4 ημερών. Με την ευκαιρία να πούμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι το σημερινό φιλικό παιχνίδι υπάρχει γενική είσοδος 5 ευρώ για όλους τους φιλάθλους που δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια διαρκείας τους. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα διαρκείας τους ή θα τα προμηθευτούν μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα, θα χρησιμοποιήσουν το διαρκείας τους για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με την Gaziantep. Τώρα που μιλάμε είναι και στο γήπεδο και κάνει προπόνηση. 7 η ώρα στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. 7 η ώρα στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια τηλεοπτική μετάδοση κλπ. Οι φίλοι πρέπει να πάνε στο γήπεδο για να δουν την ομάδα. Τι είναι στην Gaziantep? Δώσε μας μια ιδέα, τι αντίπαλο θα αντιμετωπίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Καταρχάς μιλάμε για μια ομάδα την οποία ο ΠΑΟΚ θα την αντιμετωπίσει στους ομίλους του Basketball Champions League. Και μάλιστα θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που θα κάνει στη διοργάνωση με την Gaziantep, τη δεύτερη αγωνιστική. Είναι μια ομάδα που έτσι ο συνδετικός κρίκος είναι ο Στέφανος Δέδας, που είναι προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του, την προπονητική, από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ήταν στην Gaziantep όπως τόση εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως τόση και τόση, που έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκό. Ναι. Στην Gaziantep είναι εδώ και αρκετά χρόνια, κάνει μια πολύ καλή πορεία και έχει αλλάξει πάρα πολύ η ομάδα. Έχει πολύ ισχυρή ομάδα. Οι μεταγραφές της, να σας πω, ας πούμε, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, πήρε τον Βίκτορ Ραντ, ένα παίκτη που έπαιζε πέρσι με τη Μακάμπη στην Ευρωλίγκα. Πήρε τον Κάμερον Κλάρκ, πρώτο σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος πέρσι, αγωνίστηκε στη Σαλόν, την πρωταθλήτρια, την οποία θα αντιμετωπίσει και αυτήν ο ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League. Έχει πάρει τον DJ White, το ονόματα που για όσους γνωρίζουν μπάσκετ είναι πολύ, πολύ σημαντικά, και γενικά θα είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος και στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο τεστ. Ο ΠΑΟΚ θα την αντιμετωπίσει στην Gaziantep και στο τουρνουά της Προύσας, στο οποίο θα μεταβεί στις 19 Σεπτεμβρίου, και φυσικά θα την βρει και στα παιχνίδια που μετράνε ακόμα περισσότερο στους ομίλους του Basketball Champions League. Είναι πολύ ισχυρή ομάδα, είναι από τις καλύτερες τουρκικές ομάδες, μπορεί να μείνει στο επίπεδο της Φενέρμπαχτσε,
αλλά είναι τα τελευταία χρόνια πολύ ισχυρός αντίπαλος. Και μάλιστα είναι και η ομάδα με την οποία έχουμε παίξει και άλλα φιλικά παιχνίδια και πέρσι και πριν από τρία χρόνια. Παναγιώτη, όλοι οι παίκτες που έχουν ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι για σήμερα? Όλοι εκτός, όλοι εκτός από τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μαζί με τον Κόνιαρη, λόγω της συμμετοχής τους στο Ευρωμπάσκετ των νέων ανδρών, το οποίο κατέκτησαν και πήραν το χρυσό μετάλλιο μαζί με τον προπονητή μας και τον Θοδωρή Καρά, ακολούθησαν ένα διαφορετικό πρόγραμμα αυτοί οι δύο, γιατί είχαν πολύ βαριά χρονιά με τη συμμετοχή τους σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Χαραλαμπόπουλος είχε και μία ενόχληση στους κοιλιακούς προσαγωγούς και πριν από το Ευρωμπάσκετ. Οπότε αναγκαστικά το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι θέμα χρόνου, θέμα ημερών να ξεκινήσει κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με την ομάδα. Σήμερα λοιπόν το πρώτο φιλικό και τα επόμενα δύο στα πλαίσια του τουρνουά, τα Μαυροσκούφια, το κλασικό τουρνουά που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι με το Ρέθυμνο στο γήπεδο της ΧΑΝΘ στις 6. Και την Δευτέρα στο γήπεδό μας στις 8.30 με τον Κολοσσό Ρόδου. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό ακόμα παιχνίδι. Παναγιώτη, κάτι άλλο διαδικαστικό. Συμφωνία ακόμα για τετλοπτικά, για το πού θα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες για την Α1, δεν έχει προκύψει. Όχι, δεν έχει προκύψει. Απλά υπάρχει ανοιχτή συζήτηση με την δημόσια τηλεόραση, με την ΕΡΤ, και ραντεβού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι οδεύει προς τα εκεί, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Είναι θέμα όμως συζήτησης και διαπραγμάτευσης για ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ενώ τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ θα τα βλέπουμε από την ΝΟΒΑ. Ναι, ναι, η ΝΟΒΑ έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλης της διοργάνωσης του Basketball Champions League. Τα έχει από πέρσι. Το οποίο Champions League παίζεται Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη. Νομίζω ότι φέτος θα έχει διπλάσιο κόσμο το γήπεδο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για πολλούς λόγους. Έτσι νομίζουμε κι εμείς. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Για πολλούς λόγους. Έχει γενικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή χρονιά για την ομάδα μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια και είναι και πολύ αξιόλογοι, πολύ δύσκολοι οι αντίπαλοι τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει. Ο όμιλος δηλαδή της Ευρώπης θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτιμάς δηλαδή το επίπεδο ανεβαίνει σιγά σιγά στη διοργάνωση? Ναι, αν υπολογίσουμε ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει από τους ομίλους φέτος την Τενερίφη που είναι η κάτοχος του τροπαίου, ναι, το επίπεδο ανεβαίνει. Έχει περισσότερους πρωταθλητές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ανεβαίνει το επίπεδο του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει και της διοργάνωσης. Μάλιστα. Ωραία. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, μια δική σου άποψη, βλέπεις κάτι να αλλάζει γενικότερα με το πρωτάθλημά μας? Κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο που μπορεί να μας εκπλήξει θετικά? Αυτό ελπίζουμε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό φέτος, θα είναι πιο καλό το επίπεδο. Υπάρχουν ομάδες που έχουν διατηρήσει την ισχύ τους, την έχουν ανεβάσει. Είναι καλό που το πρωτάθλημα είναι απλωμένο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με αρκετές ομάδες από την περιφέρεια, με ομάδα στην Κρήτη, με ομάδα στην Ρόδο, στην Πελοπόννησο. Υπάρχει ομάδα μετά από χρόνια στην Θεσσαλία, δύο ομάδες, έστω και αν προέκυψε με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα ομάδα στη Λάρισα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, πρώτο ραντεβού σήμερα στις 7, την Κυριακή στις 6 στο γήπεδο της ΧΑΝΘ. Δευτέρα με τον Κολοσσό 8.30 και πάλι στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Μετά τουρνουά στη Γερμανία, μετά τουρνουά στην Τουρκία όπως είπες, και σιγά σιγά ετοιμασία για τα πρώτα επίσημα μάτς σε κύπελο και πρωτάθλημα. Α, δεν σε ρωτήσαμε, μπορούμε να πούμε νούμερο διαρκείας που έχει διατεθεί και συγκριτικά τι γίνεται με πέρυσι? Και βέβαια πληροφορίες για όλους όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείες. Νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω, δεν έχω. Πριν από δύο μέρες ξεπεράσαμε το όριο των 500 διαρκείας. Ναι. Οι τάσεις που υπάρχουν είναι αυξητικές σε σχέση με πέρσι και τα νούμερα σε σύγκριση με πέρσι είναι σαφώς μεγαλύτερα. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο έτσι κλίμα που υπάρχει και θέλουμε να συνεχιστεί ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει ένας μήνας μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και μόλις τώρα θα αρχίσουμε και θα αρχίσει και ο κόσμος να βλέπει και την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Παναγιώτη, να ρωτήσω πόσο ενθουσιάστηκε χθες ο Ντίλαρτ με τον πατήρ Χρήστο, να ρωτήσω εγώ.
με τις φωτογραφίες που έχει. Όχι, όχι, με τα σουτάκια. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά προκάλεσε και προσκάλεσε ο Kevin Dillard τον πατέρα Χρήστο για να τον δει να σουτάρει. Ήταν πολύ πιο εύστοχο σε σχέση με την περσινή του παρουσία. Και γενικά, και γενικά η παρουσία του εδώ πέρα από το πολύ σημαντικό το ότι γίνεται ο αγιασμός της ομάδας για να ξεκινήσουμε το καλό, γιατί σας είπα και από την αρχή της συνομιλίας μας ότι η υγεία όλων μας και κυρίως των αθλητών είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και τον μπάσκετ ταλαιπωρήθηκε πέρσι, έτσι, η ομάδα από τραυματισμούς. Όχι και, και πέρσι και πρόπερσι. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες ταλαιπωρούνται. Η ευχή κυρίως είναι για να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερα προβλήματα, γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη, τα παιχνίδια είναι πολλά. Όλες οι ομάδες σε όλα τα αθλήματα ταλαιπωρούνται. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ανταποκρίθηκε ο πατέρας Χρήστος, ήταν πολύ εύστοχος και προκάλεσε έτσι πολύ όμορφο κλίμα σε όλους και με την ομιλία του που πάντα την κάνει μετά το τέλος του αγιασμού και τις ευχές του και την υπόσχεσή του ότι θα είναι και αυτός φέτος πιο συχνά στο γήπεδο κοντά στην ομάδα μπάσκετ. Μάλιστα. Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά και πάλι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Παναγιώτο Χορόζογλου, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Υπάρχει περιέργεια, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει μια πρώτη γεύση σήμερα. Ναι. 7 η ώρα με τους Τούρκους στην πολύ καλή ομάδα του ΔΕΔΑ, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Χορόζογλου. Είπαμε και για τον αθλητή, τον Τρεις. Λογικά θα τα πούμε και αργότερα με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Δεν κλείνουμε με μπάσκετ, επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο. Προς το παρόν κλείνουμε την πρώτη ώρα. Για όσους ανυπομονούσαν και ή μάλλον δεν κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, μπορούν τώρα να δουν στο ΠΑΟΚ 24 το απίστευτο βίντεο με το πάρτι που διοργάνωσαν οι συμπαίκτες του Αθανασίδη για να τον καλωσορίσουν. Η ομάδα. Είναι. Η ομάδα. Σε ένα welcome party για τον Κλάους. Στο οποίο ο Αθανασιάδης τραγουδάει ελληνικά τραγούδια. Κοίταξε στο Ισραήλ, ναι. Η ελληνική μουσική, τα ελληνικά τραγούδια είναι πολύ διαδεδομένα. Γεγονός. Και στο πάρτι που διοργάνωσαν για να τον καλωσορίσουν, τραγουδάει κιόλας. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Βίντεο έπος και μένει εκεί. Πριν το κατεβάσουν από τις... Πριν το κατεβάσει γενικώς. Από τα οδεία. Από τα οδεία μην το κατεβάσουν. Ναι. Ακριβώς. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Για όσους ρωτάνε και ανησυχούν, όπως λέει και το γνωστό σύνθημα, ο Σταύρος Κόλκας επιστρέφει από Δευτέρα. Πρέπει να βάλουμε ένα ειδικό σποτάκι. Έρχεται κάπως, ναι. Ρε παιδί μου. Μετά από τις διακοπές που φέτος δίρξαν πάνω από 6 εβδομάδες, θα επιστρέψει στη θέση του. Γι' αυτό μην ρωτάτε και μην ανησυχείτε. Επιβαρύνεις τη θέση σου με το 6 εβδομάδες. Από Δευτέρα. Γιατί ήρθες 3 μέρες νωρίτερα. Ναι. Από Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Μεγάλη Δευτέρα αυτή. Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ στο πρόγραμμα. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα. Νωρίτερα θα δούμε τους υπόλοιπους. Έχει μια κίνηση λόγω μεταγραφών, λόγω το ότι άλλαξε η κατάσταση στην ΕΠΟ, λόγω ισορροπίας, διαιτησία αυτά κτλ. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε αύριο Αστέρας Τρίπολης, Λαμία, Ατρόμητος Παζιάννενα, Ξάνθη Ολυμπιακός το βράδυ, 8.30. Την Κυριακή Πανίνος Πανετολικός, Λεβαδιακός Πλατανιάς, στις 6 και 4 το ΑΕΚ Λάρισα, 8.30 Κέρκυρα Παναθηναϊκός, με Βοσνιάδη πλέον Κέρκυρα. Και την Δευτέρα 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική. Με τιμωρίες ακόμα ομάδων, με κλειστά γήπεδα κτλ. Και μια αγωνιστική πριν ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στους ομίλους για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Θα είναι λίγο δύσκολη η άλλη λέει εβδομάδα. Ο φίλος Αποστόλης εδώ, Ρεμπούτου, στον ΠΑΟΚ κάνεις ρεπορτάζ, όχι στο Young Boys. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις τι μάτς είναι αυτό της Δευτέρας? Τι δεν καταλαβαίνεις. Φυσικά και καταλαβαίνω, απλά το θεωρώ αδιανόητο να γκελάρεις τρίτη αγωνιστική μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό. Καλά, τον Παγιανόπουλο αποκλείστηκες. Ναι, σίγουρα, αλλά όσο κακή εμφάνιση και να έχεις, όσο κακή απόδειξη, ναι, να βγάλεις εγωισμό και αντίδραση, Δημήτρη. 4 στο Βόλο. Αν από άλλη ομάδα έχεις. Άσε τώρα, ναι. Και όμως θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο για λίγο πιο πίσω, αν και είπαμε το πρόγραμμα,
της αγωνιστικής. Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε για το τουρνουά που έχει γίνει θεσμός όλα αυτά τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. 27 ολόκληρα χρόνια καταφέρνουν οι διαιτητές της Θεσσαλονίκης να διοργανώνουν το τουρνουά στη μνήμη του Σιμεών Μαυροσκούφη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πουρσανίδη, ο οποίος είναι τώρα στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλησπέρα σας, πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την 27... στήριξή σας. Να είστε καλά, 27 χρόνια, έτσι? Ακριβώς. Από το 90? 27 χρόνια. Από το 90, όταν ξεκίνησε για πρώτη χρονιά τουρνουά, με την ονομασία τότε Μαυροσκούφη, είχε για 26 χρόνια συναπτά. Τότε εμπνευστής ο Στέλιος Σιμεωνίδης, ναι, ξεκίνησε το τουρνουά. Mm-hmm. Φέτος, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την ονομασία σε Σιμεών Μαυροσκούφης, ώστε να θυμούμε όλο το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που βοήθησε τα μέγιστα για το άθλημα και για τη διαιτησία στη χώρα. Αξίζει να μας πείτε δύο λόγια και πάλι, ναι, να θυμηθούμε, ναι, ποιος ήταν ο Μαυροσκούφης. Ναι, θα σας πω. Καταρχάς θα σημειώσω ότι το 1932 ο Σιμεών Μαυροσκούφης υπόγραψε την ιδρυτική πράξη της FIBA, της Διεθνής Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Ήμασταν ανάμεσα από μαζί με 8 ακόμα χώρες. Και είναι ο πρώτος άνθρωπος Έλληνας ο οποίος μπήκε στο Hall of Fame το 2000. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή και γενικότερα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στη χώρα στον αθλητισμό. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε στο όνομά του, στη μνήμη του, κάνουμε το τουρνά αυτό. Το τουρνά είναι την Κυριακή, ναι, 10 του μηνός, στο γήπεδο της ΧΑΝΘ, μίμηση της Εκίνας, και τη Δευτέρα 11 του μηνός, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ Sports Arena. Αν θέλετε να μας πείτε, είπαμε νωρίτερα το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ εμείς. Είναι με το... πολύ ευχαριστώ. Πείτε μας, πείτε μας. Τα παιχνίδια... Ναι, ναι. Τα παιχνίδια είναι 6 και 8.30 κάθε μέρα. Η πρώτη μέρα την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει 6 ώρα. Με το Ρέθυμνο. Οι άλλες δύο ομάδες που συμμετέχουν είναι ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας Πάτρας. Ενώ τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ παίζει 8.30 ώρα το βράδυ στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι καθαρά δική σας προσπάθεια, δική σας διοργάνωση. Ναι. Την κρατάνε, ναι, ναι, οι διαιτητές της Θεσσαλονίκης εδώ και τόσα, ναι, χρόνια. Ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει ανάλογο προηγούμενο στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι ακριβώς. Το Ακρόπολης, εντάξει, είναι, ναι, το τουρνουά. Νομίζω ότι είναι το Ακρόπολης το παλαιότερο τουρνουά στην Ελλάδα. Και δεύτερο παλαιότερο τουρνουά είναι το Σιμεών Μαυροσκούφης, πλέον να το λέω. Ναι, ναι. Το οποίο όμως δεν γίνεται από φορέα. Εμείς είμαστε ένα σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες και είναι, πιστεύω, μεγάλη τιμή καταρχάς και για τη Θεσσαλονίκη να έχει ένα τέτοιο τουρνουά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι οι Θεσσαλονικείς να το αγκαλιάσουν, να έρθουν στο γήπεδο, να ευχαριστηθούν μπάσκετ. Οι ομάδες νομίζω ότι μαρτυράνε με το ρόστερ τους και την εικόνα τους και πέρσι και όλα αυτά τα χρόνια το πόσο δυνατό και πόσο υψηλό θα είναι το επίπεδο του τουρνουά. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία. Να πω, ναι, ναι, συγγνώμη, πείτε μας. Διακόπτω ότι το εισιτήριο είναι 5 ευρώ ανά ημέρα. Δηλαδή, σωστά, για τον ένας φίλαθος μπορεί με 5 ευρώ να δει δύο αγώνες. Ναι. Νομίζω ότι είναι τιμή και αυτή προσαρμοσμένη στην οικονομική κρίση της χώρας μας. Φυσικά δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, ο κόσμος πρέπει υπάρχει να... Υπάρχει live streaming από την ιστοσελίδα του Live Events και από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας, Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης της Θεσσαλονίκης. Αυτά για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης ή όσους δεν μπορούν, ναι, να έρθουν στο γήπεδο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να δει ένα τουρνουά, όπως είπα, με πολύ καλές, πάρα πολύ καλές ομάδες για τα δεδομένα τα ελληνικά και να ευχαριστηθεί μπάσκετ. Βεβαίως να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας και για τη στήριξή σας. Ένας φίλος μου ζητάει, γιατί σας διέκοψα, να μας ξαναπείτε, ναι, τα live streaming, γιατί εντάξει, είναι αρκετοί που θα θέλουν να δουν και να έχουν εικόνα. Τα live streaming, ναι, είναι από την ιστοσελίδα live-events.gr και από την ιστοσελίδα του συνδέσμου μας, διαιτητών Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι www.sdk.gr.
tough, δηλαδή Θεσσαλονίκη πώς είναι, .gr. Θα μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια σε αυτό τα... Όλα τα παιχνίδια και μάλιστα, τα τέσσερα. Μάλιστα. Και εναλλακτικά και με 5 ευρώ. Εναλλακτικά με 5 ευρώ στο γήπεδο. Κυρίως στο γήπεδο, ναι, με 5 ευρώ. Ακριβώς. Θα προτιμούσα όλα τα παιχνίδια. Να μην στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό, κάποιος να μην μπορεί να έρθει. Ναι, όχι. Οι ομάδες είναι, νομίζω, και μόνο το γεγονός ότι έρχονται τρεις ομάδες που ήταν στα play-off με δικά τους έξοδα και συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει μια νέα προσπάθεια, νέο προπονητή, ομοσπονδιακό προπονητή, νέο ρόστερ, πολύ ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι ποια είναι η καλύτερη ευκαιρία να απολαύσει ο κόσμος μπάσκετ. Μάλιστα. Κύριε Ψαρέντη, καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Του συνδέσουμε εδώ και 27 χρόνια με αυτό το τουρνά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα και για τη στήριξή σας για άλλη μια φορά. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλό πρωί. Γεια σας. Πάμε να κλείσουμε την αναφορά μας στα μπασκετικά με τον Νίκο Δομοσχοβίτη. Νίκο. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά. Με τον Παναγιώτο Χορόζογλου δεν μπορούσαμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες αγωνιστικές, τεχνικές και λόγω θέσης του βεβαίως για τον Τρεις. Τι περιμένουμε να δούμε, και τώρα θα κάνω την ίδια πάλι ερώτηση σε σένα. Θύμισε μας τι ακριβώς έλεγαν στον ΠΑΟΚ ότι ψάχνουν και τι παίρνουν τελικά, με βάση τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Ναι, κοίτα, καταρχάς είναι μια περίπτωση η οποία ήταν αυτή που έμεινε πιο πίσω από όλες. Και έμεινε πιο πίσω από όλες για διάφορους λόγους. Δηλαδή, πριν λίγες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ είχε μια περίπτωση αρκετά προχωρημένη. Ήρθε μια πρόταση τότε σε εκείνον τον παίχτη από Κίνα, πήγε εκεί, χάθηκε η περίπτωση. Έμεινε λίγο πιο πίσω. Κάπως καθυστέρησε η όλη διαδικασία, αλλά υπάρχει εξήγηση. Γιατί τα δεδομένα πλέον στην αμερικανική αγορά για ομάδες που δεν έχουν πολλά χρήματα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δυσκολεύουν. Το αναφέραμε και χθες στο ΠΑΟΚ 24. Καταρχάς υπάρχει πάντα η Κίνα η οποία... στην οποία τα χρήματα τα οποία παίζονται είναι πάρα πολλά και είναι πέρα από τη λογική, δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση όταν ένας παίχτης, παράδειγμα, μπορεί να παίρνει 70-80 χιλιάρικα να έρχεται μια ομάδα από την Κίνα και του δίνει 200, ας πούμε. Ναι. Είναι εντελώς παράτερο. Ο Μπουρούς πήγε εκεί. Και ο Μπουρούς πήγε, ναι. Ο Μπουρούς πήγε. Και πλέον έχει αλλάξει το σκηνικό με αυτό την D-League, η οποία αποφασίζει λέγεται G-League, η οποία δίνει και αυτή καλά λεφτά πλέον. Και όταν σου δίνει τη δυνατότητα, όταν δίνει τη δυνατότητα σε έναν Αμερικανό και να είναι κοντά στο NBA και να παίρνει καλά λεφτά, προτιμάει να μείνει εκεί από φέτος που έχει αλλάξει το σκηνικό. Γιατί και εκεί τα χρήματα ήταν περίπου 30 χιλιάρικα μέχρι πέρσι και από φέτος είναι 70-80. Αυτά τα λέω όλα για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο μπορεί μια υπόθεση ενός παίχτη που θέλεις να καθυστερήσει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επέλεξε τον Μπράντον Τρεις, έναν παίχτη ο οποίος φαινομενικά έχει αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Παπαθεοδόρου. Το έχει πει πάρα πολλές φορές, το είπε και χθες, αυτό το πράγμα με το κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει κινηθεί για παίχτες οι οποίοι είναι σε μια συγκεκριμένη ηλικία, που δεν είναι ούτε ρούκι που θα έρθουν την πρώτη φορά από την Αμερική και σίγουρα θα χρειαστούν ένα διάστημα για να μπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν είναι ούτε και πολύ έμπειροι και περπατημένοι, ούτως ώστε να ξέρεις ότι αυτός ο παίχτης το μόνο που τον νοιάζει είναι να μπαίνει στο τέλος του μήνα τα λεφτά του και δεν έχει κάποιο επιπλέον κίνητρο. Ο Σάιμπερ για πρώτη φορά έπαιζε στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Δεν είχε έρθει άλλη ομάδα. Ναι. Και θυμίσου τον Σάιμπερ όταν είχε έρθει στο ξεκίνημα, που δεν ήξερε πού πατούσε και πού βρισκόταν. Και από ένα σημείο και μετά το παιδί βοηθούσε. Έτσι, με αυτά που μπορούσε στη να κάνει. Στη Γερμανία πήγε αυτός. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να πω για τον Τρεις είναι ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία λέμε υφίστανται. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη, στην Ιταλία 2 χρόνια. Είχε μια ατυχία με ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό του που τον κράτησε ουσιαστικά μια σεζόν έξω. Επέστρεψε όντας στην D-League προκειμένου να μείνει σε ένα καλό επίπεδο και προσπαθώντας φυσικά όσο μπορεί να είναι κοντά στο NBA, και πέρσι τον Απρίλιο και πέρσι μάλλον μετακόμισε και στην ομάδα της στο Ισραήλ, στην Bnei Hazir Liga, και έπαιξε και με αυτήν στο EuroCup.
πολύ καλά νούμερα στο, μάλλον αρκετά καλά νούμερα στο Πανεπιστήμιο, στο Syracuse, που είναι από τα πιο καλά έτσι, μπασχετικά πανεπιστήμια της Αμερικής. Πολύ καλή παρουσία στην Τρέντο, στην Ιταλία το 2013-2014. Λίγο πιο μετά στη Ρώμα την επόμενη σεζόν έπεσαν κάπως τα νούμερά του, ήρθε ο τραυματισμός, πήγε στην D-League και πέρσι στο Ισραήλ. Σε σχέση με τον Dillard και τον Κρουμπάλι, ακόμα και τον Jones, τον Αμερικανό, τους τρεις Αμερικανούς, δείχνει μια περίπτωση μεγαλύτερο ρίσκο, έτσι, γιατί υπάρχει ένας τραυματισμός που τον άφησε αρκετό καιρό εκτός. Και τώρα μέσα από το ΠΑΟΚ και ο ίδιος θα προσπαθήσει να ξαναφτάσει στο επίπεδο που ήταν το 2013-2014, όταν ήταν στην Τρέντο στην Ιταλία και πήρε μετά την μεταγραφή στη Ρώμα. Είναι παίχτης που και εγώ από τα βίντεο που τα βλέπω έχει ένα περίεργο σωματότυπο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πολύ αλτικός. Έτσι, δηλαδή, τώρα βέβαια από τα βίντεο δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα, αλλά ένα-δυο στοιχεία για το τι έχει ο κάθε παίχτης τα βλέπεις. Αυτός ο σωματότυπος του Σιγάλα, για παράδειγμα. Ναι, άνα μπράβο. Μια εικόνα έτσι, σωματότυπος λίγο έτσι περίεργος για γκάρντ, έτσι. Αλλά στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι αυτή η περίπτωση είναι τέλος πάντων σε αυτή τη φάση αυτό που ψάχνανε. Αναμένεται να έρθει την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, να τελειώσει το όλο το τυπικό κομμάτι και να ακολουθήσει την ομάδα την Παρασκευή προφανώς στη Γερμανία. Για την άλλη εβδομάδα πάω και έχει τα φιλικά στη Γερμανία με την Μπάμπερ και μία εκ των Fraport Skyliners ή με την Bayreuth. Ναι. Dillard, τρεις. Ναι. Jones. Ναι. Κουμπάλι, Κλάσεν. Ναι. Πεντάδα. Και μάλιστα και σε θέσεις. Ας πούμε ναι. Ότι είναι μια πεντάδα ξένων. Και μετά. Τσόχλας. Κόνιαρης. Κόνιαρης πάνω απ' όλα. Κόνιαρης. Κόνιαρης, Ζάρας, Τσόχλας. Κόνιαρης, Ζάρας, Χαραλαμπόπουλος. Ναι, το ξεχάσαμε τώρα. Χαραλαμπόπουλος, Χρυσικόπουλος, Μαργαρίτης. Και ο. Πες τον άλλο το διεθνή. Τσόχλας και Καράς. Όχι, το Καράς, ναι, το Καράς. Ναι. Πιο γεμάτος. Ναι, κοίταξε. Περιμένουμε να δούμε λίγο το Καρά. Έτσι, γιατί ακόμα το παιδί πρώτη φορά είναι σε τέτοιο επίπεδο. Σωστά. Μιλάμε για 11 ετοιμοπόλεμους παίχτες. Βέβαια. Σε μια χρονιά την οποία όπως του ξέφυγε λίγο τον Παπαθεοδόρου χθες σε μια κουβέντα που είχαμε, η οποία θα πάει μέχρι τον Ιούνιο, έτσι όπως είπε. Α, για να παίξει τρίτη θέση στα play-off. Ναι. Ας πάει μέχρι τον Ιούνιο. Στόχος είναι αυτός. Έτσι, να πάει μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, γιατί αν δεν παίξει ο ΠΑΟΚ για τρίτη θέση, βλέπεις ότι τρίτη θέση δεν έχει ενδιαφέρον. Οι άλλοι πάνε και κάνουν χαβαλέ. Αυτό τώρα δεν είναι. Νομίζω ότι. Παίζει πάω ΚΑΕΚ και γίνονται αγώνες κανονικοί. Παίζει πάω ΚΑΡΙΣ και γίνονται μάχη. Παίζει Άρης ΑΕΚ και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω και εγώ. Νομίζω ότι μετά την περσινή παρουσία στο Champions League, όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετείχαν και αυτές που συμμετέχουν φέτος, γιατί έχει καινούργιες ομάδες, βλέπουν την ευκαιρία σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή για μια διάκριση. Ναι. Έτσι, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει και πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Το Champions League ναι μεν έχει, νομίζω ότι φέτος έχει καλύτερες ομάδες από πέρσι. Πιο ποιοτικά ρόστερ. Okay. Αλλά βλέπεις ότι μια ομάδα όπως η Τενερίφη, η οποία στον μπασχετικό χάρτη δεν υπήρχε, να το πω έτσι. Έτσι απλά ήταν μια ομάδα η οποία ήταν στην Ισπανία φυσικά, είχε ένα σημαντικό budget, αλλά βλέπεις ότι από το πουθενά μια ομάδα πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Οπότε όταν βλέπεις αυτό το παράδειγμα, καταλαβαίνεις ότι και πολλές άλλες ομάδες βρίσκουν την ευκαιρία ή τέλος πάντων δίνουν μια παραπάνω βάση σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί μπορείς με λίγο τύχη να προχωρήσεις και να πας μακριά. Και με μια διοργάνωση η οποία σου δίνει και χρήματα πίσω, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη διοργάνωση στο μπάσκετ που σου δίνει και χρήματα πίσω. Α, δεν μπαίνουν μέσα με τα ταξίδια. Ναι, δεν μπαίνουν μέσα με τα ταξίδια και επίσης από φέτος με μια απλή πρόκριση στην επόμενη φάση, ναι, στο ταμείο σου μπαίνουν 120 χιλιάρικα. Δεν είναι άσχημα. Το 1 τρίτο του μπάτζετ, 1 τέταρτο. Δεν είναι άσχημα. Ναι. Ο νικητής πέρσι έπαιρνε 500 χιλιάρικα και φέτος παίρνει 1 εκατομμύριο. Μπράβο. Δηλαδή έχει και άλλα κίνητρα. Είπες νωρίτερα, για να το θυμίσουμε σε φίλο που μας γράφει, ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους, με τον 3 ο ΠΑΟΚ παίρνει μεγαλύτερο ρίσκο. Ναι, το είπες, ναι, γιατί γράφει φίλος ότι δεν έχει βιογραφικό τόσο καλό, μην τους βγάζει τώρα τους παιχταράδες. Δεν βγάζουμε κανένα παιχταρά. Ναι, αυτό λέω, ότι
ρίσκο σε φάση ότι τον Ντίλαρτ τον έχουμε δει, ξέρουμε τι είναι πάνω κάτω, αλλά και ο Ντίλαρτ είναι ένας παίχτης που θέλει να κάνει μια πολύ πολύ καλή χρονιά σε μια ομάδα όλη τη σεζόν, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει ομάδες. Τον Κρουμπάλι επίσης, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει με το Λαύριο, πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά στην Αστάνα, έρχεται στον ΠΑΟΚ. Ο Λάκη Τζόνς είναι ένας παίχτης ο οποίος θα έχει και άλλο ρόλο στην ομάδα. Δηλαδή ο Τζόνς θα έχει ένα ρόλο περισσότερο ενέργειας, άμυνας και όλα αυτά. Ο Κλάσερ μέχρι στιγμής ακούγονται τα καλύτερα. Θα έχουμε σήμερα μια πρώτη εικόνα. Ναι. Γιατί και το Κλάσεν δεν τον ξέρουμε, έτσι. Αλλά είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος σταδιακά πηγαίνει βήμα-βήμα την καριέρα του προς τα πάνω, ο Καναδός ο σέντερ. Τώρα η συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική από όλες αυτές. Θα δούμε. Απλά επειδή φτάσαμε και 8 Σεπτεμβρίου, όπως καταλαβαίνουμε, στις επιλογές μπορεί να υπάρχει ένα ρίσκο παραπάνω, όταν δεν έχεις βρει αυτό που θέλεις πιο νωρίς, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, και πάλι θυμίζουμε 7 η ώρα σήμερα, πάω Gaziantep, το αναλύσαμε. 7 η ώρα σήμερα, ναι, με την Gaziantep, το πρώτο παιχνίδι. Ενημέρωση. Να έχω μια πρώτη εικόνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφουμε γρήγορα στα ποδοσφαιρικά θέματα. Θα επικεντρώσουμε σε έναν από τους παίχτες του ΠΑΟΚ σε λίγο, σε ένα θέμα που έχει προκύψει, για να πάμε γενικότερα και στην ομάδα. Κάποιες πληροφορίες και από τη χθεσινή προπόνηση, κάποια ακόμα ζητήματα γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, με το που μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ έχει ακόμα 3 προπονήσεις για να δώσει παιχνίδι. Έτσι δηλαδή, είναι σαν να βρισκόμαστε υπό άλλες συνθήκες μέρα Τετάρτη, ξέρω εγώ. Έχει 3 ακόμα προπονήσεις. Σήμερα, Σάββατο και Κυριακή. Άρα έχει ακόμα δρόμο η προετοιμασία για τον αγώνα στη Ριζούπολη. Να διευκρινίσουμε για άλλη μία φορά ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Στην άμυνα και στα στόπερ, για παράδειγμα, ο Κρέσπο αποθεραπεύτηκε μετά από εκείνο το χτύπημα. Ναι, έχει μπει με την ομάδα, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μάλλον θα παίξει. Έχει χάσει προπονήσεις, ναι, σημαντικές. Ο Βαρέλα το ίδιο. Είχε ένα ζήτημα, έμεινε στη Θεσσαλονίκη, δεν πήγε στην Εθνική, που είναι και ο Σταρ, όπως το λέγανε. Ο ηγέτης και ο Σταρ, ναι, της Εθνικής. Μάλλον θα αγωνιστεί. Ο Μαλεζάς χτύπησε στη μύτη, την προφυλάσσει με μια μάσκα. Εντάξει. Προφανώς θα είναι διαθέσιμος. Ο Ζαμπράνο, που ξεκίνησε από τη Δευτέρα, νομίζω, προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, έβγαλε μια αισιοδοξία ο ίδιος ότι είναι καλά, ότι είναι έτοιμος, ότι θα μπορέσει να παίξει. Δεν υπάρχει η ίδια άποψη στην τεχνική ηγεσία. Δεν φαίνεται ότι θα βιαστούν να τον χρησιμοποιήσουν. Τον πρόλαβε ενθουσιασμός του. Ναι. Δεν είναι πιθανό να είναι και στην αποστολή. Τελικά, αυτές είναι τέτοιες πληροφορίες. Από εκεί πέρα, ο Κάνιας, okay, έχει επιστρέψει. Νομίζω στο Βόλο δεν πήγε καθόλου καλά. Καθόλου. Και ο Κάνιας. Ο Μαουρίτσιο δεν είναι ακόμα σε φυσική κατάσταση, σαφώς έτοιμος. Βγάζει, υπάρχουν δείγματα της ποιότητάς του. Είναι πιθανό να συμμετέχει στην αποστολή ο Μαουρίτσιο. Να είναι, να δώσει το παρόν στο ταξίδι, στην αποστολή. Όχι να ξεκινήσει. Από εκεί πέρα, ο Μακ. Με καλά πρόβλημα είναι. Τραυματισμού, ναι, επέστρεψε, βέβαια. Ναι, αλλά διαθέσιμος. Θα πρέπει να αφήσει ο προπονητής αν πάρει πολύ χρόνο ή όχι. Έχει λύσει εκεί. Έτσι είναι γνωστό ότι μεσοπαιδικά οι λύσεις είναι πάρα πολλές. Ο Βιερίνια θα αργήσει. Και αυτή είναι μια εικόνα γενική για τους διαθέσιμους ημέρα Παρασκευή. Και νόμιζα ότι είναι Δευτέρα, έτσι. Υπάρχει ακόμα διάστημα. Πάμε σε μια συνομιλία για ένα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πολύ ιδιαίτερο θέμα. Όχι ότι το καταλαβαίνουμε, γιατί και εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τον Πέντρο Ερίκε, που ήδη έχει ξεκινήσει με την Κάραμπαχ στο Αζερμπαϊτζάν. Και θα πάμε στο Αζερμπαϊτζάν. Γιατί έφυγε με πολύ μεγάλη στεναχώρια. Ναι. Και το έδειξε. Πρώτα απ' όλα, να καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη, τον Ατρίδη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Και θα πάμε και σε έναν συνάδελφο στον Μπακού, έτσι. Τον Κενάν Μασταλίεφ. Να τον καλησπερίσουμε με τη δική σου βοήθεια. Hello, good morning, Κενάν. Εδώ μας φαίνεται. Ας μας δώσει έτσι μια-δυο πληροφορίες για τις γενικότερες εντυπώσεις και τον αντίκτυπο αυτής της μεταγραφής
στον ποδοσφαιρικό κόσμο του Αζερβαϊτζάν, που πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο της χώρας αναπτύσσεται κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ, έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Κενάν, the last time we have spoken, Enrique was a player of PAOK and now he's in Karabakh with that loan. We want from you the general impact about that transfer. For example, the comments of the fans and also people του from τύπου, football ναι. in Azerbaijan. Yes, the general things that can I say, the Pedro Enrique's transfer from PAOK to Karabakh made a good effort in Azerbaijan football press or football fans because it was a good transfer. And all the fans, all Azeri football society love this transfer, and it's very good because Pedro Enrique has a good. He's a universal footballer. He can play on the left, on the right side. He has a good speed, your technique, and that's why we everyone very happy with this transfer. I think Pedro Enrique will have a good year in Karabakh, in Champions League also. General things, can I say, it's a very good transfer. That's all. Μάλιστα. Okay. Λογικό. Αυτό που μας λέει είναι ότι συνολικά πρόκειται για μια πολύ καλή μεταγραφή και μια ποιοτική μεταγραφή η οποία κάνει καλό στο ποδόσφαιρο του Αζερβαϊτζάν και κάπως έτσι την αντιμετωπίζουν και όλοι εκεί. Στο ποδόσφαιρο της χώρας, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος εκτός από ότι μπορεί να αγωνιστεί αριστερά, δεξιά και γενικά σε αρκετές θέσεις ως μέσο επιθετικός, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ γνωστός και έχει δείξει και στην Ευρώπη τα πράγματα που μπορεί να κάνει, οπότε μπορεί να είναι κάτι θετικό για το ποδόσφαιρο της χώρας και σίγουρα θεωρεί ότι μιλάμε συνολικά για μια πολύ καλή μεταγραφή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την Καραμπάκ σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει στους ομίλους του Champions League, που να θυμίσουμε ότι είναι και η πρώτη φορά Βέβαια. Που ομάδα από το Αζερβαϊτζάν συμμετέχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αν μπορεί να μας βοηθήσει με βάση πληροφορίες του, τι περιμένουν, τι ρόλο μπορεί να έχει στην ομάδα ο Ενρίκε, πρωταγωνιστής, βασικός, ξέρω εγώ. Kenan, according to your information, what they expect from Enrique in Karabakh? For example, can you tell us about his position in the field and also his role in the team? Is he going to be a basic player in the first 11? Is he going to be a very important player for the team generally? You ask about the Pedro Enrique, yes, I think, yes? Yes, yes. I think Pedro Enrique will play... I don't think that he'll play in the first 11 against Chelsea. Because he had not won any game practice in other championship, other Premier League. The head coach Kurban Gurbanov didn't saw him in the match. I think we can't see him on the against the Chelsea, but in the lapse of time, I think Pedro Enrique will play in first 11 because in his position plays two players. It is Donald Guerrier, which transferred from Alanyaspor, Turkey, and Afran Ismailov, Azerbaijan national team player. Donald Guerrier had an injury now. He's getting well, but he had an injury. And Afran Ismailov, he's not good as Pedro Enrique. In first two, three games, Pedro Enrique can be substituted. He can play 15 or 20 or 30 minutes, but I think he's gonna make a first 11 player in maximum in a month. Okay. Λοιπόν, αυτό που μας λέει είναι πως θεωρεί ότι με βάση και τη διαχείριση που κάνει ο Κουπάνοφ, ο προπονητής της Καραμπάκ,
ότι δύσκολα μπορούμε να τον δούμε στη βασική εντεκάδα του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού στο Champions League κόντρα στην Chelsea. Υπάρχουν στη θέση του δύο ποδοσφαιριστές, ένας που είναι μεταγραφή από την Αλάνια Σπορ και ο Ισμαήλοφ που είναι διεθνής με το Αζερβαϊτζάν ποδοσφαιριστής. Ο πρώτος έχει έναν τραυματισμό και δεν είναι διαθέσιμος για τη θέση έξω αριστερά στην επίθεση. Ο Ισμαήλοφ δεν είναι και τόσο καλός στη συγκεκριμένη θέση. Είναι σίγουρα χειρότερος με βάση έτσι, τα αγωνιστικά κριτήρια από τον Ενρίκε και για αυτό το λόγο θεωρεί ότι σταδιακά ο Ενρίκε θα πάρει θέση βασικού και θα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης της Καραμπάκα αριστερά στην επίθεση. Πιστεύει ότι στα επόμενα παιχνίδια ο Κουμπάνο θα του δώσει 20 με 30 λεπτά για να μπορέσει να τον κάνει κομμάτι της ομάδας σταδιακά και περίπου σε έναν μήνα θα μπορεί να είναι βασικός στέλεχος της ομάδας. Άρα νομίζω ότι απαντάει με αυτό που έμεσα και στην ερώτηση για το πόσο σημαντικός αναμένεται να είναι. Κατανοητό. Ας μας εξηγήσει λίγο τι συνέβη τελικά με τις δηλώσεις του, αν δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα, ποιες ήταν οι αντιδράσεις, τι ακριβώς συνέβη με τους φίλους της Καραμπάχ. Και χρειάστηκε να τοποθετηθεί και επίσημα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έκανε μια δεύτερη τοποθέτηση. Kenan, we would like your help because we have read from press of Azerbaijan that there was a misunderstanding in some statements from Enrique, some good words from Enrique for the fans of PAOK, and we would like from you to tell us what has happened and how is the situation today, because we have also seen that the player make a new statement through his official account in Facebook in order to say also good words about the Karabakh fans and stop any problem. I understand. Pedro, in first interview, in his first interview, said that said good words about the PAOK is the about PAOK's fans. Real good works, good words. He said exactly. He said exactly that. I had a fantastic masters in Saloniki, Thessaloniki, and I want to. I had a good moments there, but it's a football. It's a football, and it's everything can change in a minute. And but it's not mean that I never will back to the PAOK. I'll be back PAOK in any time, in, maybe after a year. And I don't think that the doors of the PAOK closed to me for always. He said that, but it, I think it's a good words, good speech for the PAOK side. But it is not a good speech for the Karabakh side. He loves PAOK, he loves PAOK fans, but he had to speak, to made a sentence, he made a speech, some sentences about the Karabakh fans too. The main thing is that the other press and we are made head sentences from this interview that he said I'll be back to the PAOK, and most of the fans of the Karabakh very angry that if you want to back to PAOK you hadn't to come here for now. I don't think that it's about the biggest problem as we think. It is a 5-10% of fans, they were agree and they rejected this interview. I think it will be normal, everything. Pedro Henrique is a good player. He had a... I think he'll be good here and with good relationship in with Karabakh fans. After first game, he will play against another team. Karabakh fans had a good, not in English, they are good fans too. Maybe it's not a good that PAOK fans, because I saw PAOK fans when I was last year in Thessaloniki. It's a good fans, really good fans. It's a known famous fans. Karabakh fans not so
big and so not so famous, but they have good, they are good spectators, they are good fans. It was a little problem. It was not a big problem as you, as the press wrote about it. Nice. I think these problems will be solved in maximum 1-2 months. It will be very good for Enrique and Karabakh's fans. Okay. Ωραία, να τον ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για να μεταφράσουμε. Kenan, thank you very much for all your info. Have a nice day. Thank you. You are welcome. Thank you. Για πες μας και την τελευταία αυτή απάντηση για το θέμα. Να κάνουμε και τη μετάφραση που χρωστάμε για την τελευταία ερώτηση. Να πούμε ότι αυτό που μας μεταφέρει είναι πως ο Εντίκη με το που έφτασε στο Αζερβαϊτζάν έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στην οποία προφανώς και μιλούσε με αφορμή την μεταγραφή του στην Καραμπάκ. Σε αυτή τη συνέντευξη μίλησε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για τους μήνες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι ήταν φανταστικοί μήνες για εμένα αυτοί που πέρασα στον ΠΑΟΚ. Και στάθηκε πάρα πολύ στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί μίλησε με εξαιρετικά λόγια. Ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κοινό και ότι πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη αγάπη από αυτόν τον κόσμο. Και γενικά μεγάλο μέρος της συνέντευξης ουσιαστικά τράβηξε τα φώτα αυτή η απάντηση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτό δημιούργησε μία σύγχυση, γιατί... Σαν να έρχονταν ο Ζαμπράνο και να μας μιλούσε, ξέρω εγώ... Φανταστική της συνέντευξη. Ναι, για 15 λεπτά ξέρω για τη Ρούμπιν και κάνα δίλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κενάν, τουλάχιστον με βάση την προσωπική του εκτίμηση, θεωρεί ότι ίσως δόθηκε και λίγο μεγαλύτερη έκταση στο θέμα, ναι, από στη συγκεκριμένη συνέντευξη, και γι' αυτό το λόγο προκλήθηκε μια αντίδραση από την πλευρά των οπαδών της Καραμπάκ. Μάλιστα. Και υπήρξε έτσι μια ενόχληση, γιατί στάθηκε ο ποδοσφαιριστής που ήρθε πλέον στην ομάδα τους στην προηγούμενη του ομάδα και μίλησε με τόσο καλά και κολακευτικά λόγια για τους μήνες που πέρασε εκεί και τον κόσμο της, στον οποίο στάθηκε πάρα πολύ. Θεωρεί πάντως ότι επειδή μιλάμε για έναν πολύ ικανό παίκτη, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεχαστεί αυτό, mm-hmm, και ότι δεν θα υπάρξει κάποιο σοβαρό ζήτημα, γιατί και τώρα δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Απλά με τις εμφανίσεις του Ενρίκε μπορεί να κάνει τους οπαδούς να ασχοληθούν περισσότερο με το πόσο βοηθάει την ομάδα τους και να μην μείνουν σε αυτά που είπε σε αυτούς. Επίσης, μας έκανε και μία σύγκριση λέγοντας ότι σίγουρα, επειδή έχω επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, οι οπαδοί της Καραμπάκ δεν είναι όπως αυτοί του ΠΑΟΚ, δεν είναι ούτε τόσο πολλοί, ούτε τόσο παδιασμένοι και δεν δημιουργούν τόσο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, αλλά σίγουρα είναι αρκετά καλοί οπαδοί, πολύ πιστοί στην ομάδα τους και θα αγαπήσουν τον Ενρίκη, οπότε και για τον ίδιο το ποδοσφαιριστή πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα... Συνολικά ουσιαστικά θα πάρει περισσότερη αγάπη και περισσότερη ενέργεια από το κοινό, οπότε και γι' αυτόν θα αλλάξει η κατάσταση. Πάντως δεν είναι πολύ κατανοητό αυτό που έκανε ο Ενρίκε. Αν έβλεπες το πρόσωπό του, τις εκφράσεις του, τις αντιδράσεις του την ημέρα εκείνη που έφτασε στα γραφεία και ουσιαστικά πήρε την απόφαση, μιλώντας με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, να αποχωρήσει από την ομάδα με τη μορφή δανεισμού βεβαίως. Πήγε και στην μπουτίκ, πήγαιναν δίπλα του, του έλεγαν ότι σε περιμένουμε να γυρίσεις. Ο ίδιος ήταν ανέκφραστος, προβληματισμένος. Μάλιστα ο μάνατζερ του έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέται. Καλύτερα είναι μπροστά του. Ενρίκε, ναι, έχει συνδέσει το όνομά του με έναν τίτλο του ΠΑΟΚ που έλειπε πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει χρόνος όσο θα ήθελε και χώρος όσο θα ήθελε φέτος. Οπότε πάμε εκεί, γιατί υπήρχε και πρόταση, έτσι. Εγώ κάνω πρόβλεψη ότι όταν επιστρέψει αυτός θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Ο Ενρίκε. Ναι, ναι. θα είναι η πρώτη επιστροφή που θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος με την τρέλα και την παρόρμηση που έβγαλε στον τρόπο παιχνιδιού του, νομίζω ότι βρήκε τρόπο να δεθεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα με τον κόσμο. Και δεν το έκανε καθόλου λαϊκιστικά, απλά του βγήκε γιατί αυτός είναι. Αυτό ακριβώς και χωρίς μεγάλες δηλώσεις, πομπόδιες δηλώσεις. Σεβάστηκε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και πραγματικά γοητεύθηκε από όλα όσα έζησε εδώ. Και από όσα πήρε και από όσα έζησε και από όσα... Γενικά νομίζω, παρότι ήταν παίκτης, το γράψαμε και προχθές, που έπαιξε μόλις σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Έπαιξε, είχε πόσους μήνες έπαιζε στον ΠΑΟΚ, είχε μόνο ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Και όμως έκανε τόσα πράγματα. Όσο πολύ έλεγε. Ιδιαίτερο, πολύ περίεργο. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που λείπει στους Βραζιλιάνους που αγαπάνε με τόσο ιδιαίτερο τρόπο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτή η τρέλα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟ και γενικά το δικό μας το ταπεραμέντο, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεφεύγει, αλλά στη συγκεκριμένη είναι πολύ ιδιαίτερο,
τους κάνει να δένονται πάρα πολύ, έστω και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι αυτό εξηγεί πολλά και για τον ίδιο τον Ενρίκη, ο οποίος έχει μπροστά του μια πρόκληση, έπρεπε να βάλει τη λογική πάνω από το συνέστημα, και γι' αυτό τον λόγο είχε και αυτό το μπέδεμα τις ημέρες που έφευγε, γιατί δύσκολα μπορούσε να το χωνέψει. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή στο μυαλό του, στην πορεία των μηνών, έχει και θα έχει τον ΠΑΟΚ και την επιστροφή του. Αν το δούμε βέβαια ποδοσφαιρικά, η ομάδα που πάει είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω πως τους έχω δει και πέρυσι και φέτος στα παιχνίδια τα προκριματικά που τους έφτασαν στους ομίλους και την Τρίτη παίζουν στο Λονδίνο σκληρή με την Τζέλσι. Σκληρή ομάδα, σκληρή. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο ομάδα. Και βλέπεις τι βήματα πρόοδου έχει κάνει. Όλο το ποδόσφαιρο τους. Έλα, Γρηγόρη. Είναι μια ομάδα η οποία χρόνια τώρα έχει ίδιο προπονητή. Στηρίζεται σε έναν κορμό ποιοτικών ξένων παικτών και σταδιακά βάζει πινελιές για να κάνει βήματα προς τα πάνω. Ναι, ταυτότητα συγκεκριμένη, ξέρεις τι θα δεις, κατοχή, μπάλας, αυτό. Δυναμισμός, ποιότητα, τα έχουν όλα. Πάρα πολύ καλή. Και το λέγαμε και τότε όταν ο ΠΑΟΚ τους αντιμετώπισε, ότι μπορεί να έρχονται από ένα πρωτάθλημα που δεν είναι καθόλου εμπορικό και δεν μας έχει συνηθίσει σε πολύ ποιοτικές ομάδες και σε ομάδες με διακρίσεις στην Ευρώπη, αλλά η συγκεκριμένη ομάδα ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είναι ένας πολύ ποιοτικός αντίπαλος, και νομίζω ότι η πορεία της στη συνέχεια και μόνο το γεγονός ότι πλέον με την αξία της είναι στους ομίλους της Champions League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σημαντικό. Ωραία, θα τον παρακολουθούμε και αυτό, όπως θα παρακολουθούμε και τον Αθανασιάδη. Επίσης ο Αθανασιάδης έχει πολύ καλές κριτικές στην πρώτη του παρουσία εκεί. Εντάξει, ναι. Υπάρχει ενθουσιασμός και για τον Ποιος άλλος έφυγε τώρα τελευταία. Είναι τα δύο τα παιδιά στο Βέλγιο, ο Χαρίσης και ο Κίτσικ, που επίσης θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και η ομάδα τους θα πάει πάρα πολύ καλά. Άλλος. Έχω ο Τέρι Αντώνης, okay, στην Φένλο. Είναι ο Βραζιλιάνος ο Ζάιρο στην Τιρασπόλ. Ναι. Από δανεικούς. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα τα υπόλοιπα παιδιά. Ατρόμητο κάτω βεβαίως, Χατζησαΐα, η δική πάρα μας. Πολύ, πάρα πολύ. Είναι αρκετή. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά με το θέμα του Πέντρου Ενρίκε, που κρίμα. Κρίμα που έπρεπε να φύγει. Πάρα πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι θα γράψει ιστορία στο ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτό που έγινε, το πόσο τον παρεξήγησαν για τον τρόπο που μίλησε για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο και τι πέρασε εδώ, είναι χαρακτηριστικό. Θα τον βλέπουμε. Θα τον βλέπουμε ακόμα και στα μεσοβδόματα αυτά πολύ ωραία ραντεβού του Champions League. Τι μας είπε, ότι με την Τζέλσι δεν θα ξεκινήσει, αλλά γιατί όχι. Να μπει ως αλλαγή, ως game changer και να δώσει. Όχι, δεν θα το ήθελα εγώ ως οπαδός της Τζέλσι αυτό. Στηρίζουμε βεβαίως τα δικά μας τα παιδιά και τον Πέντρο Ενρίκε, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Τζέλσι νομίζω ότι ας επικρατήσει κοινή ποδοσφαιρική λογική που θέλει τους Λονδρέζους φαβορί του παιχνιδιού. Κάτσε, για μια άνετη νίκη. Φυσικά και θα το δω. Εννοείται ότι θα το δω. Μάλιστα. Φίλος γράφει, όλη η αλήθεια περικλείεται στην φράση «αυτός αρρώστησε και έπαθε ΠΑΟΚ» που υπόθηκε. Θα μας μείνει στη μνήμη για τη μικρή παρουσία του. Δεν έχει κλείσει αυτή η παρουσία, θα είναι πολύ πιο μεγάλη τα επόμενα χρόνια, είμαι βέβαιος. Αλλά τώρα αυτό που λέμε είναι ότι έμεινε λίγο, αγαπήθηκε πολύ ο συγκεκριμένος. Πάμε παρακάτω. Αυτός έφυγε, είπαμε θα τον βλέπουμε, και όπως για όλους τους υπόλοιπους που είναι μακριά, θα καλύπτουμε την παρουσία τους, αλλά πιο πολύ θα καλύπτουμε την παρουσία των εδώ. Αυτούς που είναι εδώ, και τη Δευτέρα ουσιαστικά κάνουν ένα restart στο πρωτάθλημα. Απόλλων ΠΑΟΚ. Παιχνίδι που ανοίγει ένα δεύτερο κύκλο προσπάθειας, αν και είπαμε ότι κυρίως θα δούμε τον κορμό των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκε μέχρι και τώρα. Περιμένουμε να δούμε τη βελτίωσή τους σε όλα τα επίπεδα, και σε τακτική και σε φυσική κατάσταση, όσο είναι δυνατό. Σε νοοτροπία πάνω απ' όλα, αν είναι δυνατόν να αλλάξουν νοοτροπία. Πράγματα τα οποία θέλει να περάσει ο Λουτσέσκου, ο οποίος ξέρει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Προφανώς αντιλαμβάνεται την πίεση που υπάρχει και πρέπει να την διαχειριστεί. Και να βγάλει Δεν υπάρχει ζήτηση για το ποιος είναι ο στόχος.
θα πρέπει όλοι να αντέξουν. Δεν έχουν Ευρώπη, ένα μάτς την εβδομάδα, ένας τελικός την εβδομάδα. Όσο πιο πολλές νίκες, τόσο πιο κοντά ο ΠΑΟΚ στο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Και υπομονή μέχρι τον Δεκέμβριο για να ανοίξει και η Τούμπα και όλη αυτή η διάθεση, ναι, η ορμή που υπάρχει από τον κόσμο να μετουσιωθεί σε παρουσία στο γήπεδο της Τούμπας. Σκέψου τώρα να έπεσες... Καλές δουλειές σε όσους θα φιλοξενούν ΠΑΟΞίδες για να βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Χαμός θα γίνει. Πολύ καλές δουλειές. Σίγουρα. Κάντε επεκτάσεις στα μαγαζιά σας, ό,τι είναι, καφέ, σουβλατζίδικα, οτιδήποτε. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, απλωθείτε ή συμπυκνωθείτε, ξέρω εγώ, για να χωράτε. Αυτό προβλέπετε. Αυτό προβλέπετε και αν πάνε όλα καλά και πάρει φόρα αυτή η ομάδα και βρει ταυτότητα, θα τα πούμε. Μετά από την Τούμπα, τα διαρκές πόρτα τελειώνουν 15. Πήραν μια μικρή παράταση τα διαρκές. Λογικό και επόμενο μετά το μεταγραφικό ντεμαράζ του ΠΑΟΚ την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Υπήρχε διάθεση ήδη, το αντιλαμβανόσουν μιλώντας με τον κόσμο εκείνη την μέρα, να στηρίξουν, να βοηθήσουν, να πάρουν διαρκείας. Και γι' αυτό κιόλας η ασπρόμαυρη ΠΑΕ προχώρησε σε μια μικρή παράταση. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, από ό,τι έχει να γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, 3 ώρες πριν. Περιμετρικά του γηπέδου. Ναι, αν και εφόσον η πορεία της ομάδας, ναι, βεβαίως, με αυτή την προϋπόθεση και με αυτόν τον αστερίσκο, είναι έτσι καλή, είναι ανάλογη των προσδοκιών που έχει και ο κόσμος, έχουμε και εμείς και φυσικά έχουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την ομάδα που χτίζουν. Λοιπόν, έχουμε ώρα. Ναι, να ακούσουμε τι ώρα είναι για να κλείσουμε. Ο Χρήστανος Τσαλτίδης θα μπει με την ανακοίνωση του ΑΣ Άρης, η οποία βλέπω εδώ ότι ο Εραστέχνης αναφέρει ότι ψάχνουμε για επενδυτές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτός είναι ο τίτλος. Εμείς θα τα πούμε με το ΠΑΟΚ 24 και πάλι τη Δευτέρα. Σε πλήρη σύνθεση, τέλος το rotation στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο με τον Χρήστο Τσαλτίδη σε λίγο.